Φίλε και φίλοι, γεια σα. Σήμερα θα έχουμε ειλικρινά το λέω αυτό ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον εκπομπή. Και λέω θα έχει ενδιαφέρον εκπομπή γιατί θα πούμε πράγματα που ειλικρινά δεν τολμά κανεί να πει. Ήμουνα στον καλό μου φίλο το απαδάκι το πρωί. Του άρχισα εκεί. Μόνο ο απαδάκι τα λέγε καλά. Και ξέρετε να αυτό με τον κύριο Γεωργιάδη, με εκείνο, με τον Νίκο τον Γεωργιάδη, με την παιδεραστία κτλ. Ρε, σα λέω ευθέω. Δεν μπορεί η καθαρίστρια, του λέω, να τιμωρείται με 20 χρόνια φυλακή κάθριξη ή με 15 χρόνια μέσα στην ψηρού για μια πλαστογραφία του Δημοτικού Εμπασίτωση, με αλλίωση εγγράφου, δημοσίου εγγράφου και αυτός ο τύπος, ο πεδεραστής να γίνει το αδίκημα ασέλγια, να χωρίζει τα δύο ουσιαστικά η ιστορία για να μπορεί να πάει 28 μήνες με αναστολή και να είναι έξω. Επειδή είναι ο Γεωργιάτης. Ντροπή! Ντροπή! Γι' αυτό η ελληνική λύση λέει ότι η θανατική ποινή στο λαθρέμπορο, στον έμπορο ναρκωτικών αλλά και στον παιδαραστή είναι το μικρότερο που μπορεί να επιβάλλει. Και επειδή δεν μπορούμε, λένε κάποιοι μα στην Ευρώπη, θα του κάνουμε χημικό ευνουχισμό. Να μην κάνει κούκου για να μην πειράζει κανένα παιδάκι, κανένα εγγονάκι, κανένα λιμψάκι, κανένα, εγκονάκι, κανένα Έλληνα, όποιο κοπρί τη παιδαραστή. Απλά πράγματα. Και αρχίζουν. Και πολιτικοποιείται. Τι πολιτικοποιεί ώρα το ότι είναι σύμβολο του Μπιτσοτάκη το ξέρει και η Κουτσικατίνα. Το ότι ο τύπο αυτό έλεγε μπουρδα το μακεδονικό, με έπαρση και αλαζονία, επειδή το κολέγιο Αθηνών, ήταν είναι του κολέγιο Όπε και αυτό, το ξέρει και η Κουτσικατίνα. Αλλά αυτοί είναι οι τύποι. Έχουν μια ιδιότυπη ασυλία όλοι του, η οποία είναι εκνευριστική και το λέω δημοσίω για να καταλάβουν ορισμένοι. Όταν το κάνει κάποιος από αυτούς, πρέπει όλοι εμείς να γονατίζουμε. Όταν το κάνει ένα ανώνυμο τύπο, πρέπει να τον γονατίζουν και να του το κεφάλι. Κατάλαβε κύριε Γραμμένα. Και άντε ρε παιδί μου, τι πα και πα μάρτυρα υπερασπίσεω. Τι πα ρε παλικάρι μου και παλικόλη κοπέλα μου, μεγάλο κοπέλα μου, κυρία μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω το, να πίνω περισσότερο. Το επαναλαμβάνω για πεδραστέ και μπόρου ναρκωτικών είμαι κάθετο. Θάνατο. Δεν υπάρχει άλλη ποινή. Τέλο. Χημικό ευνοχισμό στο πρώτο στάδιο τελειώνει το παραμύθι. <Τελίδε> Και άντε να πάτε να κάνετε κούκου στον εαυτό σα. Σα το λέω γιατί ρε παιδί μου έχει μια, μια ευκολία την οποία την διακρίνω. Σηκώ την καρέκα λίγο θέλω. <σχελίδε> την διακρίνω με την οποία υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία. Όλη η πολιτική με αναστολή. Πάρε 20 χρόνια λέω άλλο. Παραδικαστικό ένα. Με δικηγόρο, γνωστό ιστορία. Παραδικαστικό μαζί με άλλου. Μαναστολή! Γιατί είναι με αναστολή. Αυτό ο τύπο κέρδισε δικαστήρια και έχασαν άνθρωποι που είχαν δίκιο τα δικαστήρια γιατί είχε κάνει παραδικαστικό. Θυμάμαι στη δική μου υπόθεση τη μία που έτρεχα στον Άριο Πάγο με την κακοδικία. Ήμουν ειλικρινά νεαρό σε ηλικία. Πού να ξέρω για παραδικαστικά. Και όταν κατάλαβα ποιο ήταν από πίσω και πώ έγινε η ιστορία, αντιλήφθηκα ότι τι, τι, τι κομπίνε γίνονται. Δηλαδή, ο Τσουκάτο. Αναστολή. Ο Μαντέλη. Αναστολή. Όλα αναστολέ. Και ο πολίτη κάθριξη. Μέσα. <λαι> Αυτά, τα συστη... Αυτά τα, συστήματα, τα βρώμικα, μόνο η ελληνική λύση μπορεί, αν τις δώσετε τη δώσετε δυνατόν να κυβερνήσει, να τα πατάξει και τον τόπο να ξεβρωμήσει. Σα το λέω δημοσίω. Γιατί εγώ, κακοδικία, γεύτηκα στο πετσί μου. Ειλικρινά το λέω αυτό. Γιατί υπήρχε το παραδικαστικό και την περίοδο τη Θεσσαλονίκη. Και το κατάλαβα. Αγωνιζόμουν για τα θέματα. Έτρεχα από εδώ, από εκεί για να με τηλήσω μια κόλα χαρτί έκαναν τέτοιε δικογραφίε ει βάρο μου, που πώ διασώθηκα και έμεινε το λευκό το ποινικό μητρό, εγώ το ξέρω. Με ήθελαν στιγματισμένο. Γιατί, γιατί έλεγα για διαμελισμό τη Ελλάδο, μιλούσα για τα εθνικά θέματα. Μόνο μου πάλευα από το 93 για τη Μακεδονία. Παρέμεινα όρθιο. Γι' αυτό και η ελληνική λύση θα παραμείνει όρθια. Παρά τη λησαλέα επίθεση ει βάρο τη. Τον βρώμικο, το συχαμερό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στην ελληνική λύση. Και εγώ δεν θα σταθώ στις λεπτομέρειες. Θα σας πω τώρα, άσχετα αν έχω στις βάρος μου 5-6 μηνύς ήδη περιμένουν οι δικογραφίες, για το θέμα των λαθροεισβολέων. Εγώ τους αποκαλώ λαθροεισβολείς. Για μένα είναι λαθροεισβολείς. Είναι λάθρα εισβάλλοντες στη χώρα μου χωρίς να με ρωτήσουν. Τα τρία στάδια λοιπόν τη καταστροφή τη χώρα με του δαδρευολεί θα τα αναλύσω σήμερα. Και το κάνω συνειδητά. Αυτά για να καταλάβετε και να δώσω και ένα παράδειγμα. Για να κάνω μια παρέθεση. Βγαίνει εκείνο το, το εσχρό υποκείμενο Ερντογάν και λέει ότι η σφαγή στην Κερασούντα και η σφαγή των ποντίων και οι διώξει είναι το μεγάλο μεγαλείο των Τούρκων απέναντι στου Έλληνε. Και δεν βγαίνει ούτε ένα βρωμοκόμμα να κάνει μια δήλωση και μόνο η ελληνική λύση απαντάει. Και του λέει σκάσε Ερντογάν, σκάσε Γενίτσαρε, που θα πει σφαγή των ποντίων ότι καλά σου την έπραξε ο Τούρκο. Ποιο θα μιλήσει όμω, οι ποντιάρε που αν και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, η ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι τα μοιάσματα του ποντιακού ελληνισμού. Και το λέω δημοσίω. Και η ανακοίνωσή μα ήταν ξεκάθαρη. Σκάσε Ερντογάν. Σκάσε Λαμόγιο. Σκάσε επιτέλους εσύ και οι Μογγόλοι για τις Αγιανίτσαρος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα το πω ευθέως. Αντί να λένε πρώτα οι Έλληνες, είναι τα τρία στάδια της καταστροφής από τις λαθροσβολείς. Αντί να λένε όλοι πρώτα οι Έλληνες συντόπιοι οι και μετά οι μετανάστες εντός αγωγικών, η ψευτοαριστηρή κυβέρνηση, ισχύει το αντίθετο, το λέει το αντίθετα. Αντί δηλαδή είναι πρώτα οι Έλληνε και μετά οποιοδήποτε άλλοι, λένε πρώτα οι άλλοι λαθροεισβολή και μετά οι Έλληνε. Για να καταλάβετε τη λογική του. Μια λογική του παραλόγου και του παραλογισμού. Στα πλαίσια του πρώτου στάδιου των μέσων μαζική ενημέρωση, όσοι θυμάστε πριν τρία χρόνια, δύο χρόνια, τρει ή όλη η μέρα προπαγάνδιζαν δείχνοντα εικόνε από τα hot spot, με τους δίθεν καρατρεγμένου πρόσφυγε, πόσο άσχημα περνάνε, που πνίγονται, καημένα τα παιδάκια και εστιάζανε όχι στα 20 χρόνια και 25 χρόνια, τα παρτάλια αυτά που έρχονται εδώ ως ακρίδες αλλά στα παιδάκια, τα 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια που λέει είναι ασυνόδευτα. Και εγώ ρωτώ εσά, ένα παιδάκι 6 χρόνια, 7 χρόνια πώ έφυγε από το Αφγανιστάν και ήρθε κάπου στην Τουρκία για να περάσει απέναντι στην Ελλάδα. Πώ έγινε αυτό. Ρωτώ εσά, πώ γίνεται αυτό δείχνουν φωτογραφίες μανάδων, δηλαδή μικρών παιδιών, αναφέροντας όσα τράβηξαν για να φτάσουν στη χώρα υποδοχή, στις κακουχίες. Δεν λένε όμως ότι χρειάστηκαν και 10.000 ευρώ για να έρθουν. Γιατί θα πει ο άλλος, τρία άτομα από μια οικογένεια, επί 10.000-30.000 ευρώ, αυτοί παίρνουν 5 δολάρια το μήνα. Πού τα βρήκαν τα 30.000 για να έρθουν στην Τουρκία και να περάσουν απέναντι στην Ελλάδα. Ποιο του τα δίνει, Τζορτ Σόρο και μη κυβερνητικέ οργανώσει για να αλώσουν, το τονίζω, για να αλώσουν την Ελλάδα και όχι μόνο. Λένε ότι έχουν την ανάγκη, λέει, των ντόπιων. Με το που σκάνουν εδώ, θυμάστε τι δύο γριούλε στη Λέσβο. Που πήραν το παιδάκι και το τάισαν, που τα κρίμα το παιδάκι, αυτέ οι γριούλε στη Λέσβο. Και τι δίχα και τι ξαναδίχα, γιατί κακομίρα για γράμματι. Πού να ξέρει. Πήγε να κάνει αυτό που λέει η Ορθοδοξία. Να προστατεύσει, να βοηθήσει, να δημιουργήσει αυτό που λένε το φιλέ πλαγνών. Και έχει αποβιώσει κιόλα. Συγχωρεμένη να είναι η γυναίκα. Την τάισε, λέει, λέει. Ναι, αλλά έτσι Ακούστε τώρα, ε, του κάνουν κακομίριδε, ε, κρίμα, η ευαισθησία, η αλληλεγγύη, ώστε να του προσέχουν και όχι να του φοβούνται. Αυτή είναι η καλλιέργεια του βρώμικου συστήματο, το οποίο ουσιαστικά μέσα από τα μέσα μα και την ενημερώσεω επιβάλλει τη λαθροεισβολή. Δείχνουν εικόνε από τη λαθροεισβολή και αλληλέγγυου να κάνουν δρακρίδεχτε δηλώσει έτσι, την ώρα που μπαίνουν παράνομα και να κλαίνε και να να, 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 πιάνουν τη γη και να κλαίνε όλοι μαζί και τι ήρθαμε, σώσαμε, μα σώσατε, σωθήκαμε. Από πού ρε ήρθε, σε Από πού σώθηκε, ρε ναι, Πακιστάνε. Είχε πόλεμο στη χώρα και δεν το ξέρουμε. Από πού σώθηκε, ρε ναι, Μπαγκλάντε, είναι πώ λέγανε και μπλέκεσαι. Ή Εθίωπα ή δεν ξέρω, Αφρικανέ. Ε? Είχε πόλεμο, είσαι πρόσφυγα. Ή Κογκολέζε. Ή Σουδανέ. Από πού σώθηκε. Μια Ελλάδα πτωχευμένη, μια Ελλάδα που δεν μπορεί να τάσει τα παιδιά τη και συνέχεια να σωθεί εδώ. Πώ θα σωθεί εδώ, αφού εδώ δεν μπορεί να σωθεί, Η προπαγάνδα, φίλε και φίλοι, βρίσκει άμεση ανταπόκριση. Μαζεύουν, ξέρετε αυτά τα. Στηρίζω την αλληλεγγύη, τι πρόσφυγε, μαζεύονται οι δι... ανάγκε διατροφή, γάλα. Τα, τα μαζεύουν όλα αυτά και διανέμονται συνήθω από ποιου, Από αλληλέγγυε ΜΚΟ. Δηλαδή, ακούστε τώρα το, το επάγγελμα. Πληρώνονται αυτοί οι 1.500 του χιλιάρικα οι δίθεν υπάλληλοι το ΜΚΟ. Υπάλληλοι είναι κανονικά. Επαγγελματίε, φιλάνθρωποι δηλαδή. Έρχονται από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία στην Ελλάδα. Μαζεύουν οι Έλληνε ανθρωπιστική βοήθεια, πληρώνουν τα κορόιδα, τα βλαμένα, έτσι του αποκαλούν κάποιοι. Και αυτοί οι αλέγγοι τι κάνουν, μόνο να μοιράζουν. Πάνε και μοιράζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που ουσιαστικά είναι το πρώιμο στάδιο, το πρώτο στάδιο αυτό των λαθροεισβολέων. Το δεύτερο στάδιο. Μπαίνει σε εφαρμογή εφόσον έχει μαζευτεί, για να καταλάβετε, και είναι σημαντικό αυτό, μεγάλο αριθμό μεταναστών και συνεχού προεκάθαρση από την Ελλάδα. Δηλαδή, λέγανε στην αρχή, θα έρθουν λίγοι μωρέ. Λίγοι, μερικέ χιλιάδε. Άρχισαν να μαζεύονται. Να μαζεύονται. Να μαζεύονται. Δεν μα έλεγαν να έρθουν 150, 200, 300 χιλιάδε. Μαζεύτηκαν. Μαζεύτηκαν. Στόμωσε το πράγμα. Μπούκωσε. Δεν αντέχουν τα νησιά. Φοβούνται να κυκλοφορήσουν οι κάτοικοι των νησιών στην περιοχή τους. Ο τουρισμός έχει υποστεί ανεπαράρτητη βλάβη. Έτσι, όλα αυτά συμβαίνουν στα ελληνικά νησιά. Όχι στα νησιά του Αφγανιστάν και του Πακιστάν. Καλά, το Αφγανιστάν δεν έχει θάλασσα, αλλά λέμε τώρα. Έτσι, δεν έχει. Λέμε. Αυτή, επαναλαμβάνω, η προπαγάνδα των μέσων μαζική ενημέρωση είναι συνεχή. Πλήση εγκεφάλου. Οι λαθροεισβολεί που εισέρχονται πλέον είναι άνδρε. 20, 25, 30 χρονών που πιάνει την πέτρα τη στήμη. Και που μου. Από τη στιγμή που μπαίνουν όμω, παίρνουν επιδόματα. Από την πρώτη στιγμή που θα μπουν στην Ελλάδα, παίρνουν επιδόματα, κόβονται των Ελλήνων, κόβονται μισθοί, κόβονται συντάξει και δίνουμε επιδόματα στου λαθροεισβολεί. Λέγοντα και ψέματα ότι τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ψευδή ο ισχυρισμό. Δεν τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε εσείς πιώνοντε, εσείς ο Σόρο. Εσεί τα πληρώνετε κορόιδα. Εσεί οι Έλληνε, εσεί mm. οι Έλληνε. Κόβουμε του παπούλι, κόβουμε τη γιαγιά, Κόβουμε του πατέρα και τη μάνα το επίδομα, το μισθό και τη σύνταξη για να τα δώσω σε αυτού του λαθρό Και δεν είναι μόνο αυτό. Χρεοκόπησε, λέει, το σύστημα υγεία. <Κι> Πώ δεν χρεοκοπήσει, αφού τζάμπα έρχονται, τζάμπα πηγαίνουν στο νοσοκομεία, ο ένα πληρώνει το 5 ευρώ, το 10 ευρώ, δεν πληρώνει φορέ, ο παππού πληρώνει 10 ευρώ για να γράψει σύνταξη, στη συνταγή. Πώ θα επιβιώσει, Ένα εκατομμύριο άτομα περίπου στην Ελλάδα, λάθρο και κάποιοι εντό εγωγικών πηγαίνουν δωρεάν στο σύστημα υγεία. Πού να αντέξει ρε. Ένα εκατομμύριο ξαφνικά. 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια αντέχει το σύστημα, νομίζετε. Κατέρευσε. Αλλά ευτυχώ έχουμε πολλάκι. Ευτυχώ έχουμε υπουργό. Δυνατό ρε, με διπλά βιβλία ρε. Δεν μασάει τίποτα ρε. Τα σβαρνάει όλα. Τα θερίζει, όλα τα, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Είναι, είναι τέτοιο τύπο ο Μολάκη. Δεν μασάει ρε. Τι να μασίσει ρε. Μόνο του και όλοι οι άλλοι ρε. Μόλι όμω έγινε το τηλεφώνημα κακούργημα που υπέκλεψε. Όχι, εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτοί είναι οι λεβέντες, οι θρασίδηλοι. Όχι οι κριτικοί οι λεβέντε. Οι λεβέντε εντό αγωγικών οι θρασίδηλοι. Πάμε στα υπόλοιπα. Οι λάθροις εισβολή λοιπόν. Δεν ελέγχονται. Κανεί δεν ελέγχει αν είναι νόμιμοι, παράνομοι. Μπαίνουν μέσα και λένε πρόσφυγε. Ρε παιδιά, τι θα πει πρόσφυγα. Ο λαθροεισβολέα είναι λαθροεισβολέα. Αυτό που εισέρχεται παράνομα σε μια χώρα που δεν είναι, επαναλαμβάνω, εμπλεκόμενη σε πόλεμο, δεν είναι πρόσφυγα. Είναι λαθροεισβολέα. Αλαμβάνουν τα επιδόματα και άλλε παροχέ. Και δεν είναι μόνο αυτέ οι παροχέ, παιδιά, έχουν και άλλε παροχέ. Η προπαγάνδα για τα δικαιώματά του είναι συνεχή. Αν δείτε Sky, ο λιμερή και ο αυτό το παλιοκάναλο είναι υπέρ των λαθροεισβολέων μεταναστών προσφύγων αποκαλεί, η Βόρεια όπω και τα υπόλοιπα παλιοκάναλα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όμως του Παπαδάκη, μπορεί να μιλήσει ελεύθερα στον Γιώργο Παπαδάκη. Αυτό είναι μια αλήθεια που δεν αντικρύψω ποτέ στη ζωή μου. Έτσι. Για τα δικαιώματα των αθροεισβολέων που καταπατώνται. Γίνεται σημαία, ειδικά από τη στιγμή και με τι ποια δικαιώματα καταπατώνται. Παράνομα ήρθαν και έχουν και δικαιώματα. Υποχρεώσει καμία δεν έχουν. Έχουν μόνο δικαιώματα. Δεν έχουν καμία υποχρέωση. Δικαιώματα έχουν. Διότι είναι άνθρωποι, κακομίδε, ήταν αυτοί, ήρθαν από εκεί. Κλάμα! Ο άστοχο όμω την ομόνια από κάτω Έλληνα μπορεί να πεθάνει στην πείνα. Δεν πειράζει. Το κρύο! Πέθαναν 10 άνθρωποι το, καλο... το χειμώνα από το κρύο στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν πειράζει. Οι Έλληνε αναλώσιμοι είναι. Τι στεναχωριέστε. Τα. Αναλώσιμοι. Καταλάβατε, σα λέω. Μόλι γίνεται κάτι με άλλα θροεισβολέα, κλάμα όλα τα μέσα, ρατσισμό εναντίον των προσφύγων, τυρατσιστέ οι Έλληνε, τον κακό σα τον καιρό θα κοιτάξουμε πρώτα τους Έλληνες και μετά όλους τους άλλους. Δεν μισούμε κανέναν άλλο λαό, κανένα άλλο έθνος, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε το παράλογο λογικό. Δεν γίνεται. Η υπογεννητικότητα σε μια χώρα γίνεται ουσιαστικά όπλο της προπαγάνδας τους υπέρ των μεταναστών. Τι λένε, ακούσα τώρα. Η Ελλάδα λέει, Πεθαίνει δημογραφικά. Η Ευρώπη πεθαίνει δημογραφικά. Πρώτο το είπε ο Τζορ Σόρος πριν από έξι χρόνια στο CNN ότι η Ευρώπη πεθαίνει δημογραφικά και η λύση στο πρόβλημα είναι να μετακατασταθούν Αφρικανοί και Ασιάτε. Αυτό είπε ο όρο. Από τότε λοιπόν πιστά Έλληνε πολιτικοί ακολουθούν αυτή τη συνταγή. Θα λύσουμε το δημογραφικό. Ειδικά οι Σιριζέοι, οι Ζέοι. Αυτοί είναι πολύ Ζέοι έτσι κι αλλιώ. Ζέουν. Καταλάβατε. Είναι πολύ Ζέοι. Δεν πω ζώα. Λένε ότι αφού δεν γίνονταν οι Έλληνε, Πρέπει να αυξήσουμε τον πληθυσμό για να έχουμε και ασφαλιστικέ φορέ. Λε και ασφαλίζονται αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν επιδόματα, ή πληρώνουν ασφαλιστικέ φορέ. Και έχουμε εργατικά χέρια, λέει. Για να λύσουμε τον ρόλο των έχουμε νέου Έλληνε, νέα γενιά. Όχι, ρε! Θα δίνω επιδο... επιδόματα, θα αποδείξω στου Έλληνε να γεννήσουν παιδιά. Αυτό θα κάνει ο σωστό Έλληνα κυβερνήτη. Αυτό θα κάνει ο σωστό Έλληνα ηγέτη. Όχι να μου φέρει τον Αφρικανό και να μου λε, θα μου ξανακάνει την Ελλάδα με περισσότερο πληθυσμό ή ασια... τον Ασιάτη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Να φιλοξενεί σπίτι σου πρώτα 10 από αυτού και μετά να μου κάνει εμένα υπόδειξη, αν είσαι εσύ φιλάνθρωπο και δεν είμαι εγώ. Κατάλαβε για Γιατί αν ρωτήσετε πολλού από αυτού, όχι τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που είναι επαγγελματίε, αλλά και του υπόλοιπου ε, φιλάνθρωπου Πόσου έχουν φιλοξενήσει σπίτι του έστω για μια εβδομάδα, δεν υπάρχει κανένα. Είναι εκ του ασφαλού και εκ του πονηρού φιλέ του Νταχνή. Και αλληλέγγυοι. Σα το λέω για να το ξέρετε. Φίλε και φίλοι, ακούστε τώρα την κομπίνα που κάνουν. Παίρνουν επιδόματα. Συνδυάζονται επίση για του λαθροεισβολεί παύλα μετανάστε, σου λένε αυτοί. Εγώ του λέω λαθροεισβολεί. Τι συνδυάζεται. Παροχή δωρεάν κατοικία. Τη στιγμή που υπάρχουν γηγενεί άστεγοι που πεθαίνουν στον κρύο. Δηλαδή και δωρεάν σπίτια. Ρωρεάν ρεύμα δωρεάν τηλέφωνο. Μπορεί να του στέλνουν και στη Γερμανία, γίνεται αυτό. Δωρεάν του στέλνουν κουπόνια σε οίκου ανοχή για να μην βιάζουν, λέει, του γηγενεί. Μην γελάτε. Συμβαίνει στη Γερμανία. Του δίνουν δωρεάν κουπόνια. Σε λίγο καιρό, το 2021, ξέρω εγώ, θα δείτε αν είναι οι ΖΕΙ, οι ΣΥΡΙΖΕ, συγγνώμη, και οι Νοδημοκράτε στην κυβέρνηση, θα του δίνουν και κουπόνια για να πηγαίνουν κατά την Ομόνια, όπου θα είναι εκεί οι, 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 οι κυρίε που, που δωρεάν, δωρεάν, δεν δίνουνε, αλλά ετώση, που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Ε, οι πόρνε, σε πάση περιπτώσει, κάνουν αυτό το λειτουργήμα το αρχαίο επάγγελμα και θα πηγαίνουν δωρεάν. Ακόμη και αυτό όλα το πληρώνει. Ακόμη και το, το που θα θα, 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 μην το πω κανένα κουβέντα, θα εξπερματών, θα το πληρώνει ο Έλληνα. Όλα τζάμπα είναι. Στη Γερμανία το πιλωτικό το, το μέτρο πλέον εφαρμόζεται κανονικά. Πηγαίνει ο Συρίος και παίρνει ο Αφγανό, παίρνει ένα κουπονάκι, την εβδομάδα δύο φορέ μπορεί να πάει, πηγαίνει στο οίκο αφήνει και Καταλάβατε. Αυτά είναι. Αυτή είναι η παλιό Ευρώπη. Τέτοια Ευρώπη δεν γουστάρω εγώ. Τέτοια Ευρώπη δεν θέλω εγώ. Ακούστε τώρα. Αρχίζουν μετά να φυτρώνουν άλλου είδου ανάγκε. Ανάγκε τι οποίε πρέπει έτσι κι αλλιώ σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα να του δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν τζαμιά. Βέβαια. Για να προσεύχονται οι μουσουλμάνοι. Δεν θα προσεύχονται οι μουσουλμάνοι. Βέβαια, αν του πει ότι εγώ στη χώρα του μπορώ να έχω εκκλησία, θα σου πει τι θα γίνουμε εμεί. Ακραίοι μουσουλμάνοι Ισλαμιστέ. Ακούστε λογική. Μόλι ζούσαν σε αυτό, σου λένε γιατί πρέπει να γίνουμε εμεί η Ισλα... ε, Ισλαμιστική χώρα. Γιατί ρε μάγκα, δεν υπάρχει η αρχή τη αμοιβαιότητα μεταξύ των διακρατικών σχέσεων ή των διαθεσκευτικών σχέσεων. Γιατί να μην μπορώ να κάνω εγώ εκκλησία στην Σαουδική Αραβία, στο Ντουμπάι, στο Κατάρ και μπορεί οποιοδήποτε Ισλαμιστή να μου κάνει τζαμί στην Ελλάδα και με υποχρεωμένο το δεχτώ εγώ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το καταλάβει. Για ποιο λόγο πρέπει αυτοί ενώ δεν γουστάρουν την πατρίδα τους να έρχονται στην Ελλάδα γιατί είναι καλύτερα εδώ ή στην Ευρώπη, αλλά θέλουν να επιβάλλουν τα ίδια έθιμα και παραδόσεις της χώρας τους που δεν γουστάρουν. Ακούστε παράκουση τώρα. Δεν γουστάρουν τη χώρα τους. Φεύγουν από εκεί διωγμένοι, κατατρεγμένοι, κακομύριδες, κρίμα να κλαίμε όλοι μαζί. Έρχονται σε μια καλύτερη χώρα που είναι πιο άνετη και πιο καλά περνάνε, αλλά θέλουν όλα τα κακά και τα δεινά που κατηγορούν στη χώρα τους να τα βάλουν και τα επιβάλλουν στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Μιλάμε για παράκουρση τώρα, έτσι. Μιλάμε για παραλογισμό. Καταλάβετε τι έρχεται. Μόνο η ελληνική λύση ξέρει τι έρχεται. Και α το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό και λέω: Ελάτε σήμερα, 6 ώρα το απόγευμα στο Μενίδη, στο Δημαρχείο, στο Δημαρχείο του Δήμου Αχαρνών. Θα είμαστε εκεί. Ελάτε εκεί, Φιλαδελφία 87, παρακαλώ. Στι Αχαρνέ, 6 το απόγευμα. Σήμερα Τετάρτη, 27 Δευτέρου. Πάμε τώρα το άλλο αρχίζει και αυξάνεται η εγκληματικότητα. Αυξάνεται. Είναι λογικό. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ με άλλα ήθη έθιμα, κρύπτο ή τα λοιπά. Δεν έχουν να φάνε πολύ, κλέβουν και λίγο. Ανοίγουν μικρά μαγαζάκια, λέγεται Ιμπραήμ Χασάν, Ογλού ο άλλο. Πα εσύ να τον ελέξει, έγινε τα μιαγή μηχανή μαϊμουδένια. Αντί για τον Ιμπραήμ Χασάν, Ογλού είναι ο Ισμαήλ Φατιμέ Γιοργού. Και άντε να βγάλει άκρη, το συλλαμβάνει, τον, τον πας, πού, αφού δεν ξέρει ποιο είναι. Σα λέω, μιλάμε για καραγκιωσλίκια. Μιλάμε για έχουν ρημάξει την ελληνική οικονομία. Κάνουμε χρήματα καθημερινά από αυτή την ιστορία. Και πληρώνουμε κιόλα. Λοιπόν, καταγράφεται, φίλε και φίλοι, και να το πω ευθέω, μια τάση περίεργη να επιβάλλουν τα ήθη και τα έθιμά του. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη που επισκέπτομαι συχνά εγώ, σε πολλέ περιοχέ ακόμη και οι Γερμανίδε αναγκάζονται να φορούν μπουργκε για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όσε δεν φορούν, γίνονται αντικείμενο χλέβη στην αρχή, και μετά βιασμών. Και Σουηδία και στην Ορβηγία. Αναγκάζονται να φορούν δηλαδή δίκινγκ μπούργα πολλά ρούχα ώστε να μην είναι αντικείμενο, επαναλαμβάνω, βιασμού. Κρατήστε αυτά που σα λέω εγώ. Κρατήστε, επαναλαμβάνω. Κρατήστε το. Μετά κάνει και την εμφάνισή τη και η λεγόμενη Ισλαμική αστυνομία που υπάρχει σε πάρα πολλέ πόλει τη Αγγλία. Για όσοι ξέρουν τα βασικά, στην Αγγλία υπάρχει η Ισλαμική αστυνομία. Δηλαδή βλέπει μόνο του πολίτε ένα περιβραχιώνεω στη Μεγάλη Βρετανία και πηγαίνουν βόλτε. Και βλέπουν ποια γυναίκα αντίθεται κανονικά Ισλαμικά και ποια γυναίκα αντίθεται Ευρωπαϊκά. Αν είναι Ισλαμίστρια, τη χτυπούν, την κάνουν μαύρη στο ξύλο. Αν είναι Αγγλίδα ή άλλοι φιλεί ή άλλου έθνου, την προπυλακίζουν λεκτικά, την, 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 υδρολογούν, τη δέχεται μπούλινγκ η γυναίκα με συνέπεια να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Αυτά συμβαίνουν, φίλε και φίλοι, καθημερινά στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά σε κανένα βρωμοκάναλο ελληνικό δεν τα βλέπετε. Μόνο στο ανατροπικό δελτίο κανένα φορά που τα παρουσιάζουμε εμεί. Βέβαια, η νέα νομοθεσία που ισχύει πλέον στη Γερμανία και θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο του 2019, λέει, ακούστε φίλε και φίλοι, άκουσον, άκουσον γραμμένε, ότι πλέον θα επιτρέπεται κοινή συνενέση των γονέων να παντρεύονται εξάχρονα και δεκάχρονα παιδάκια οι μουσουλμάνοι. Διότι λέγεται ότι είναι έθος δικό τους, και πρέπει αφού είναι έθνο δικό του να το δεχτεί η πολιτισμένη Ευρώπη. Αν θεωρούν πολιτισμό να αφήνω εγώ εξάχρονο και δεκάχρονο παιδάκι στα χέρια ενό γέρου 80 χρονών, ενό παιδεραστή, ενό κτίνου να βιάζει την ψυχούλα του, κάνουν λάθο. Η ελληνική λύση, γιατί είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν θα επιτρέψει στην Ελλάδα να γίνουν αυτά. Σα το λέω από τώρα, γι' αυτό θέλω για τη βοήθειά σα. Θέλουμε εκλογικού αντιπροσώπου, θέλουμε τη στήριξή σα. Ό,τι σα λέμε τώρα τα λέω εδώ και χρόνια. Και δεν τα λέω απλά. Τα έχω γράψει στα βιβλία μου. Πολυπολιτισμό και παγκοσμιοποίηση. Ο θάνατο του έθνου. Πολυπολιτισμό. Άλλο βιβλίο. Είναι βιβλία που καταγράφησαν πριν 20 χρόνια αυτά που γίνονται σήμερα. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Σα λέω ότι έρχεται. Έρχεται καταιγίδα. Έρχεται τσουνάμι. Και θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που δεν θα προλάβουμε να κάνουμε κιχ. Αν δεν αλλάξουμε, φίλε και φίλοι, ρώτα οι ίδιοι μα. Γι' αυτό και λέω: Ελάτε 6 ώρα, 6 ώρα σήμερα στο Μενίδη, στο Δημαρχείο. Φιλαδελφίας 87, εκεί στο Δημαρχείο, στην αίθουσα την κεντρική, θα είμαστε εκεί. Πάμε φίλε και φίλοι σε ένα βίντεο για να δείτε, γιατί το ρεπορτάζ του γερμανικού καναλιού έδειξε τέτοια πλάνα και είπε ότι πλέον από τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί το αναφυσβήτητο γεγονό αν υπάρχει συνένεση των γονέων, του άντρα, ο άντρας δεν χρειάζεται γονέα, γυναίκα και άντρας της ανήλικης, να μπορούν, υπάρχει βίντεο, να μπορούν να παντρεύονται τα 6 δεκάχρονα οι 70 χρόνια, οι 60 Κανένα όριο, καμία ηλικιακή διαφορά. Στην Τουρκία ισχύει αυτό που σα λέω. Στην Τουρκία του Ερντογάν, και να το ξαναπώ, σκάσε Ερντογάν επιτέλου. Σκάσε, Βρωμό Ερντογάν επιτέλου. Σκάσε. μαζιάνει να σα γεμίτσαρε, πόντιε. Γεμίτσαρε. Γιατί περί τέτοιου πρόκειται, από το ποτάμι είναι. Την περιοχή του πόντου. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, δείτε το βίντεο, εγώ συγκλονίστηκα από την εικόνα αυτή, το έδειξαν οι Γερμανοί και είπαν ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Για να δούμε το βίντεο. <χωράνε> <χωράνε> <τυρίζει> Αυτό το σαπρόφητο είναι με τον απόδειξη στον τάφο. Αυτό ο κουασιμόδο, ο κακάσχημο παππού, δείτε εδώ πάνω στο κρεβάτι πηγαίνει τη νύφη. Ο διαστραμμένο, το κτίνο, το ζών, Είμα. σε ένα 12χρονο κοριτσάκι, 12 ετών ετων το κοριτσάκι αυτό. Και σκέφτεται η πολιτισμένη Γερμανία, επαναλαμβάνω, το αποφάσισε πλέον, να επιτρέπει και τέτοιου γάμου. Να μην πω την άλλη τη λέξη τώρα. Γιατί μου γυρίζει στο μυαλό, ρε γραμμένε. Ο Χριστό και η Παναγία, ρε, πού βρισκόμαστε, ρε! Ρε, ποια Ευρώπη, ρε! Δεν γουστάρω τέτοια Ευρώπη, ρε! Τέτοια Ευρώπη των κίνεδων, στο μυαλό, στην ψυχή, παππούδε 70-80 χρόνια τα 12 χρόνια. Τι λέτε, Μωρέ! Τι λέτε, Μωρέ, κτίνι. Λίγη τροπή, ρε! Λίγη τσίπα δεν έχετε πάνω σα! Αυτό θα κάνουμε χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε με τον Ιησού και την Παναγία μας. Θα μας κάψει ο Θεός, ρε, καταλάβετε το. Και το λέω σχηματικά πλέον. Το βλέπω πραγματικά να γίνεται. Ε, Έλεος. Έσκασα. Έσκασα, δεν μπορώ άλλο. Έσκασα από τη ζέστη και από, το, τα νεύρα μου. Δεν μπορώ, όπως το λένε. Εκνευρίζομαι. Δώσε εικόνα, φουλ. Δώσε εικόνα, ρε, πάνω, βοήθησέ με λίγο, για να κάνω το κουμπί. Άντε γιατί. Άντε γιατί πια. Ε, από πάνω. Καλά που δεν βάζουν στο τεφάλι μας. Λοιπόν, το λέω και το ξαναλέω και επιμένω, παιδιά. Έβγαλα το σακάκι μου, δεν γίνεται. Ε, δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά το λέω αυτό, τη λογική του μυαλό τους. Ειλικρινά το λέω αυτό. Τι μυαλό είναι αυτό. Βέρω, μα, ε, μα δε, δεν, μπορώ άλλο. Δείτε την εικόνα για να καταλάβετε. 80 χρονος. 80 χρονος είναι. Ο παππούς. Ο Βρωμιάρης λέει ο γράμμενος. Ο Γιώργος έχει πει και υπάρχει σοκ. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Δεν είναι ο Χριστός και η Παναγία. Και θα το επιτρέψει λέει η Γερμανία θα το επιτρέψει η Γερμανία, λέει, τον Ιούνιο, διότι είναι, λέει, το έθος τους, οι συνήθειε τους, να παντρεύονται ανήλικα παιδιά και θα αλλάξουν την ομοθεσία τους. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, παιδιά. Μιλάμε για απίστευτα. Στην Αρσποβέση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχύει σε πολλές πολιτείες αυτό, έτσι. Σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ισχύει. Αυτό ο Τραμπ θέλει να το καταργήσει. Και να το φάνε. Γι' αυτό σας λέω ότι έρχεται λέλαπα τσουνάμι καταιγίδα και στην πατρίδα μας. Ελάτε με την ελληνική λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γίνονται εκλογικοί μα αντιπρόσωποι. Αυτό που βλέπετε το άτομο, το τον, τον εξαίρετο συνταγματολόγο, τον Πέτρο Χασάπη, σήμερα το μεσημέρι, μαζευτήκαμε εκεί και τα λέγαμε. Και μου έλεγε, Πρόεδρε, αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα με directives τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα είναι τόσο στρεβλά για του Έλληνε που πρέπει να τα σταματήσουμε εμεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο εμεί. Και μιλάει τον Πέτρο Χασάπη, έτσι. Όχι για τυχαίο. Ή μιλούσα με Θεσσαλονίκη, με τον Φράγκο τον Μανώλη, εξαιρετική μορφή ο Μανώλη ο Φράγκος, μου έλεγε πήγε στη Γιάννη από την πίσω πλευρά και γινόταν γάμο ενό δεκάχρονου κοριτσιού με έναν 55χρονο μουσουλμάνο. Γίνονται καθημερινά και στην Ελλάδα καταλάβετε το, σα τα κρύβουν. Μόνο η ελληνική λύση τα λέει αυτά.